Ο λόγος είναι στον Σίνισα τον Μπρασίνοβιτς, τον συνεργάτη, τον στενό συνεργάτη του Δημήτρη Καλατζίδη, προπονητή της ομάδας για 5 παιχνίδια, και είναι έτσι η χαρά μας που θα τον φιλοξενήσουμε σήμερα εδώ στον Λίμπερο και στην εκπομπή. Και θα κάνουμε την κουβέντα στα αγγλικά, αν και τα ελληνικά του είναι αρκετά καλά. Καλημέρα, coach. Καλημέρα, Άλεξ. Θα μιλήσουμε στα αγγλικά, of course. Αγγλικά, ναι, προτιμώ. You prefer to speak in English, of course. Is it everything okay? Yeah, except the position on the table, everything else is okay. Mm-hmm. But slowly this we will change. Mm-hmm. Εκτός, λέει, από τη θέση της ομάδας, η πρώτη ερώτηση ο Σίνισα του Μπρασίνοβιτς, όλα τα άλλα είναι καλά, αλλά σιγά σιγά θα το αλλάξουμε και αυτό, όπως μας είπε. First of all, coach, how do you see your new role at the club, at the team, working with Dimitris Kalaitzidis as an assistant coach, and tell us the list of things that you're doing every day? First of all, I can say it's a pleasure for me to cooperate with Mr. Dimitris. Mm-hmm. It's a good opportunity for me to learn more and get some more experience in my new job. Mm-hmm. As an assistant, I have to do all the things what Mr. Dimitris asked from me. Okay, in the training, I'm trying to help about defense line, and I am focused on that part of the team. Mm-hmm. Because you played as a midfield defender, of course. Probably because of that, Mr. Dimitris, he know that I understand. I understand that that position, even or stopper or defender midfield, and mm-hmm. I know what they have to do. Mm-hmm. And of course, I think you're watching the opponents, the games of Panserraikos, Kavala, and other teams. And also, I try to help from that side. Also, I try to analyze the opponent. But it's very difficult because with amateur camera it's very difficult to recognize some things. But I am trying, and mm-hmm. yes, I am trying, and I think I bring enough information about opponent. Mm-hmm. Okay, let me translate. Το ρωτήσαμε για τον καινούργιο του ρόλο στην ομάδα δίπλα στον Δημήτρη Καλατζίδη και ουσιαστικά και ποιες είναι οι αρμοδιότητες του καθημερινά. Αυτό που μας είπε αρχικά είναι ότι είναι ευχάριστο να δουλεύεις με τον Δημήτρη Καλατζίδη. Είναι μια καλή ευκαιρία για μένα για να μάθω κάποια πράγματα, να αποκτήσω και την απαιτούμενη εμπειρία. Και ως βοηθός του, ως συνεργάτη σου, ουσιαστικά κάνω αυτά τα πράγματα που μου ζητάει να κάνω. Στην προπόνηση κυρίως η βοήθειά του έγκυται στο κομμάτι της άμυνας. Μεσοαμυντικά δηλαδή, κυρίως για το λόγο ότι ήταν και ο ίδιος ένας ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε όλα αυτά τα χρόνια στην καριέρα του ως αμυντικός μέσος και ως στόπερ και ως κεντρικός αμυντικός, και παράλληλα παρακολουθεί, αν και είπε ότι είναι δύσκολο με μια αεραστεχνική κάμερα, τα παιχνίδια των αντιπάλων και προσπαθεί όσο καλύτερα μπορεί να δίνει πληροφορίες για να αναλύει τους αντιπάλους του Άρη στο πρωτάθλημα. Give us a comment, coach, about the last game against Yanitsa. It was an easy victory for the first time, I think, from the team. I can say we had a problem from the beginning of the match because of a very bad field and mm-hmm. but. After some minutes we adapt and we start playing good for me second, especially it was very good. We pressed them, we scored three goals and what is very important with different ways,
this mean that the things we do on the training is slowly coming on the game also. Το ρωτήσαμε για το παιχνίδι, ένα πρώτο σχόλιο να μας κάνει για το μάτς που πέρασε, την εύκολη νίκη με τα Γιάννητσα, και μας είπε ο Σίνισα τον Μπρασίνοβιτς ότι αρχικά είχαμε κάποια προβλήματα, κυρίως στην αρχή λόγω του αγωνιστικού χώρου, ήταν πολύ κακός. Προσαρμοστήκαμε όμως στη συνέχεια όσο περνούσαν τα λεφτά και παίξαμε καλά, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, όπως μας είπε, πιέσαμε, πετύχαμε 3 γκολ και γενικά βγήκανε στο γήπεδο κάποια πράγματα που κάνουμε κατά τη διάρκεια της προπόνησης. In the last two games, coach, we see some improvement from the team and a more offensive approach, I think. Do you agree? This is our target. This is our target, to our team to play offensive and not to let the opponent to start even attack. I mean, to press them very high and try to steal the ball up and be very close to the opponent goal. This is what we're trying. Sometimes we have success, sometimes doesn't go so easy, but I think last two games we improve some things and we play better. Το ρωτήσαμε ότι έχουμε παρατηρήσει στα τελευταία δύο παιχνίδια ότι υπάρχει γενικότερα μια βελτίωση στην ομάδα αλλά και μια πιο επιθετική προσέγγιση στο παιχνίδι του Άρη, και μας απάντησε ότι αυτός είναι και ο στόχος μας, ο πραγματικός, να παίξουμε επιθετικά και να μην αφήσουμε τον αντίπαλο να κάνει το παιχνίδι του, να κλέψουμε πολλές μπάλες, αυτό είναι ένας από τους βασικούς στόχους, να είμαστε κοντά στην περιοχή. Και γενικότερα συμφώνησε και ο ίδιος ότι στα δύο παιχνίδια υπάρχει μια βελτίωση της ομάδας. There's been a lot of talk, coach, about Sanya and Lundulu, the two foreign players, two very talented players that haven't shown until now what they can do in the pitch. Do you agree? There's a lot of talk about these two players. I agree because me too personally I expect much more from them, but I think also, and these two players they start playing better, especially last game. Mm-hmm. And I hope they don't gonna stop on that game. They gonna continue. They have to continue because they have to understand that they are in Aris, in a big team, and they have to show himself every game. Το ρωτήσαμε για τους δύο από τους ξένους της ομάδας, τον Σανιά και τον Λουντούλου, γιατί υπάρχει πολλή κουβέντα γενικά το τελευταίο διάστημα για αυτούς, επειδή είναι και εξαιρετικά ταλαντούχοι και δεν είχαν δείξει στο γήπεδο αυτά που μπορούν να προσφέρουν. Μας είπε ότι όντως και ίδιος προσωπικά περιμένει πολλά περισσότερα από αυτούς τους δύο ποδοσφαιριστές και πιστεύει ότι θα αρχίσουν να παίζουν καλύτερα, γιατί το κάνανε στο τελευταίο παιχνίδι σε ένα μεγάλο βαθμό, και δεν θα σταματήσουν, θα συνεχίσουν, πρέπει να συνεχίσουν, όπως είπε, να καταλάβουν ότι παίζουν σε μια μεγάλη ομάδα όπως είναι ο Άρης. You are one of the people who believe that Άρης coach will promote to the second division. You're telling us every time in the conference. Do you still believe that the team will make it? We have two games in a row before the end of the season, with Panseraikos, with Kavala, in Kleanthis Vikelidis. What do you think about it? Of course, I believe. When I say something, I believe in that. I don't say just to make people around happy. No, it's my opinion, and I still believe that we have the best team. And until the end, I am pretty sure that we can make eight from eight. And also, I am not very sure that Panseraikos can continue like this to win until the end, because I saw them two games
2 weeks ago in Ceres, and they didn't leave so good impression on me. One moment to translate, Σίνισα. Μας είπε ο Σίνισα τον Πρασίνοβη σε ερώτηση που του κάναμε για το αν εξακολουθεί να πιστεύει ότι ο Άρης θα ανέβει στη Football League, γιατί το λέει κάθε φορά και στην συνέντευξη τύπου στην οποία παρίσταται, ότι θα κάνει δηλαδή το 8 στα 8 ο Άρης, έχοντας παιχνίδια στην έδρα του φυσικά, και μας μίλησε και για τον Πανσεραϊκό. Το ρωτήσαμε για τον Πανσεραϊκό και μας είπε ότι δεν συνηθίζω να λέω κάτι που δεν το πιστεύω, μόνο και μόνο για να κάνω ευτυχισμένο τον κόσμο που με ακούει. Έχουμε λέξει, ακολουθώ να πιστεύω ότι έχουμε την καλύτερη ομάδα στην κατηγορία και είμαι σχεδόν βέβαιος, είπε ότι θα κάνουμε αυτό το 8 στα 8 στα παιχνίδια που απομένουν. Και είπε για τον Πανσεραϊκό ότι αντίθετα δεν είμαι τόσο βέβαιος ότι ο Πανσεραϊκός θα συνεχίσει αίτητος. Τον είδα πριν από 2 αγωνιστικές, τον παρακολούθησα όπως μας είπε από κοντά και δεν μου άφησε και τόσο καλή εντύπωση. What do you think, coach, that Aris has to improve so to win more easily? It was a very big problem the previous games. I think we have to score more earlier. This is the key, I think. Because also you could see previous games when we score first goal, then everything is more easy, much more easy for our team. Probably this is all, I think this is a moment of psychology. When we score early, then we play more free and the team look much better. Το ρωτήσαμε τι πρέπει να βελτιώσει κατά τη γνώμη του Άρης για να κερδίζει πιο εύκολα τα παιχνίδια, γιατί αυτό ήταν ένα από τα μεγάλα προβλήματα και στα προηγούμενα παιχνίδια, και μας είπε ότι πρέπει ο Άρης να σκοράρει πιο νωρίς το παιχνίδι. Αυτό είναι το κλειδί. Είδαμε ότι αν σκόραρε νωρίς σχετικά στο πρώτο ημίχρονο, δηλαδή στο μάτς με τα Γιάννητσα, ήταν πιο εύκολα στη συνέχεια. Είναι και θέμα ψυχολογίας, γιατί παίζουν οι ποδοσφαιριστές πιο ελεύθερα. Are you watching? Do you believe that the team feeling pressure about the fact that Panserraikos is 4 points up? No. I think players, they feel more pressure because they play in so big team as Aris. About Panserraikos, believe me, we accept result in Sunday games. We don't talk because we believe in our qualities, and this is what I said. It's only pressure what we have, and responsibility is for people of Aris, for fans. Not As I said about Panserraikos, we don't think. Το ρωτήσαμε αν νιώθει, αν το βλέπει, ότι αισθάνεται κάποια πίεση η ομάδα, κυρίως για το γεγονός ότι ο Πανσεραϊκός εξακολουθεί να είναι σε αυτό το συν 4, και μας είπε κατηγορηματικά ο Σίνισα τον Πρασίνοβιτς ότι δεν νιώθουμε για αυτό πίεση, αλλά νιώθουμε πίεση, νιώθει η ομάδα, γιατί οι παίκτες, κυρίως γιατί παίζουν σε μια τόσο μεγάλη ομάδα, σε ένα τόσο μεγάλο κλαμπ όπως είναι ο Άρης. Δεν σκεφτόμαστε τον Πανσεραϊκό, σκεφτόμαστε τον κάθε αντίπαλο που έχουμε την επόμενη Κυριακή. Έχουμε πίστη στις δυνατότητές μας και η ευθύνη μας είναι απέναντι στον κόσμο και σε κανέναν άλλον, όπως μας είπε. Coach, do you see your future at Aris after the end of the season if the team wins the promotion? We hope to make it. I hope and I believe that we will promote in second division. This is in what I believed from the first day, not only now, and I hope this gonna happen end of May. And what about you, your future at the team? Do you see yourself staying here
probably next year if the team wins the promotion. Like I said, it's a big honor for me to work in Aris, and if the people from the club think that I can help, I will stay. I don't have problem. Like I said, it's a honor for me, and I will accept with pleasure to stay here and work. Mm-hmm. Ρωτήσαμε τον Σίνισα τον Μπραζίνοβιτς αν βλέπει το μέλλον του στον Άρη σε περίπτωση στο τέλος της σεζόν η ομάδα κατακτήσει την άνοδο, και μας είπε ότι εξακολουθώ φυσικά να το πιστεύω, όπως το πίστευα από την αρχή, ότι η ομάδα θα ανέβει στο τέλος του πρωταθλήματος. Είναι πολύ μεγάλη τιμή, όπως μας είπε, να δουλεύω στον Άρη. Αν οι άνθρωποι που θα είναι στην ομάδα νομίζουν ότι μπορώ να βοηθήσω, ευχαρίστως φυσικά θα δεχθώ να παραμείνω στην ομάδα και να βοηθήσω. Tell us something, because people asking here, we have some messages about the players with yellow cards. Poi has, I think, 6. Kapnidis, Marios, yes, Georgiadis, yes. 3 cards. Is there any decision about these players? Because we have to. We will talk about that. I will talk with Mr. Dimitris. He will decide. But I don't know what I can tell you now, Alex. We will see next days what is the best for the team. Mm-hmm. Because I'm asking that because you know that Mauro Poi he's taking a we risk know. Now. we know about all players. Just we have to decide. We have to do what is the best for the team. Mm-hmm. Ρωτήσαμε τον Σίνισα τον Μπρασίνοβιτς για το γεγονός ότι η ομάδα έχει αρκετές παίκτες που είναι στο όριο καρτών, και αν έχουν μιλήσει και γενικότερα, αν έχει πάρθει κάποια απόφαση για το πώς θα χειριστούν το θέμα, και είπε ότι είναι σε συζήτηση αυτό με τον προπονητή, το συζητάμε, το σκεφτόμαστε, ξέρει και ο ίδιος ότι υπάρχει ένα ρίσκο όπως αυτό που έχει πάρει η ομάδα με τον Μάρο Πόε, αλλά δεν έχει αποφασιστεί κάτι ακόμη. Do you want to share a message to the fans who are waiting the team to promote with any cost? We saw them in every game here in Vikelidis, in Thessaloniki, outside of the city. Do you have to send any message to them, to the fans? I want to send them a message just to be with us every weekend, to continue like all the other weeks, because I think they are the best part of the team, and they have to be close to us, because we need them. With them it's everything much more easy. Mm-hmm. And also, I hope on the end we will celebrate together. Mm-hmm. Το ρωτήσαμε αν θέλει να στείλει και κάποιο μήνυμα στον κόσμο που περιμένουν φυσικά την άνοδο και ακολουθούν την ομάδα παντού, είτε εντός είτε εκτός. Και μας είπε ο Σίνισα τον Προσίνοβιτς ότι είναι το καλύτερο κομμάτι που έχουμε και θέλουμε να συνεχίσουμε να είναι δίπλα μας, το πλευρό μας. Τους χρειαζόμαστε γιατί είναι πιο εύκολα πάντα τα πράγματα όταν είναι μαζί μας, και θέλουμε στο τέλος, αν είναι δυνατόν, να πανηγυρίσουμε μαζί τους, όλοι μαζί φυσικά, μαζί τους την άνοδο. Is it difficult not having here your family, Sinisa, because you're here almost 2 months, I think, in Thessaloniki, your family is living in Cyprus, I think. Yes, yeah, they stay in Cyprus because my daughter, she go in school and they couldn't come. It's very difficult, very difficult, but... Also me, I have to adapt. This is my new job, and it's like that. It's the life of the coach. Coach is like that, and I am not first who have this kind of problems. Mm-hmm. Mm-hmm. Το ρωτήσαμε για την οικογένειά του που δεν είναι εδώ, αν είναι δύσκολο να μην τους έχει εδώ, είναι ήδη 2 μήνες τουλάχιστον στην Θεσσαλονίκη χωρίς αυτούς, και μας είπε ασφαλώς είναι δύσκολο,
αλλά δεν είναι, είναι αυτό το νέο επάγγελμα που ακολουθώ. Είπε ότι η ζωή άλλωστε δεν είναι ο πρώτος που η ζωή του είναι έτσι, δηλαδή να μην έχει δίπλα του την οικογένειά του, γιατί η κόρη του, όπως μας είπε, πηγαίνει σχολείο εκεί στην Κύπρο. Αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η ζωή του προπονητή. Σύνεστα τον Βρασίνοβιτς, thank you very much for this conversation. Thank you too. And we hope all the best for you, for the team, to make all the 8 wins that we need to promote. And we will talk in the future. Thank you very much. Thank bye you very bye. Much, Alex.